Για να προετοιμαστεί. Τρώω για να. Δεν ξέρω, να συμπάσχω. Με το όλο project με έχει αγχώσει. Με έχει αγχώσει το όλο project. Πότε το μάθες? Το έμαθα, παιδιά, πολύ, πολύ πρόσφατα. Δηλαδή, έχει κανένα δύο μέρες, να σου πω την αλήθεια. Απλά περίμενα να οριστικοποιηθεί, να πάρω το τελικό και από την παραγωγή, την Tsun Media. Και ετοιμάζω βαλίτσες μοναχά για πάρτι τους. Πώς σου φάνηκε όλη αυτή η ιδέα, πώς το πήρες, παιδιά. Δεν έχω κλείσει μάτι. Δεν έχω κλείσει μάτι. Ναι, ήταν το πάπλωμα βαρύ. Γενικώς για πες μας, λίγο έχεις και εσύ απαιτήσει. Κοίτα, το μεγάλο μου άγχος ήταν το να αφήσω πίσω τα παιδιά μου και ο τρόπος επικοινωνίας. Γιατί είναι δύσκολος και από τόσα χιλιόμετρα ξέρεις, δεν μπορείς να πεταχτείς ένα δίμερο, να τα δεις και να ξαναγυρίσεις. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο, okay, είναι το πιο σοβαρό από όλα και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το βρω. Skype, τα ξέρετε, τα πάντα. Θα τα βρεις. Καταρχάς είμαι πολύ κολακευμένος για το γεγονός ότι σκέφτηκαν εμένα να πάω εκεί, να βοηθήσω και το Σάκη, να βοηθήσω να βγει όλο αυτό το μεγάλο project. Είναι μεγάλη χαρά που συμμετέχω στο νούμερο ένα τηλεοπτικό project αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Με το Σάκη έχεις μιλήσει καθόλου? Με το Σάκη μίλησα, ήταν από τους πρώτους που μίλησα. Δέχτηκα ένα απειλητικό μήνυμα από το Σάκη Τανεμανή, θέλω να το πω αυτό στην κάμερά σας. Μου έγραψε να ετοιμάσω barbecue. Δηλαδή προκλητικό και για τους παίκτες δηλαδή. Στη συνέχεια τον πήρα τηλέφωνο, ζήτησα και τη γνώμη του, γιατί είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλάω αρκετά για επαγγελματικά θέματα. Και... Α, είχατε καλή σχέση, είχε δημιουργηθεί. Έχουμε καλή σχέση από το ταλέντο και πιο πριν είχαμε μιλήσει και για άλλα πράγματα λίγο πιο δικά μας, έτσι, επαγγελματικά. Οπότε ήταν ο πρώτος με τον οποίο μίλησα και ζήτησα και τη γνώμη του. Δηλαδή, το έκανα την εξής ερώτηση. Λέω, εσύ στη θέση μου θα το έκανες? Είναι ένα project το οποίο έχει συνδυαστεί με το πρόσωπο του Σάκη Τανεμανίδη, κακά τα ψέματα. Είναι το Survivor, Σάκη. Κολλάει με το Σάκη. Εγώ βέβαια θα καλύψω από ό,τι ξέρω ένα μικρό κομμάτι του Survivor για να καταφέρει να βγει όλο αυτό το project, γιατί είναι μεγαλύτερο από τον περσινό, και να είναι και αυτός ξεκούραστος, να έχω και εγώ καλή ενέργεια, να δώσω τη δική μου νότα στο παιχνίδι όσο μπορώ, να προσαρμοστώ, και πιστεύω ότι θα πάει υπέροχα. Τι η παρέα ούτως ή άλλως είναι, η μισή παρέα είναι από το Ελλάδα Έχει Ταλέντο, η παραγωγή, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ. Τι ακριβώς θα καλεστείς να κάνεις εκεί, να παρουσιάσεις και εσύ να συμπαρουσιάσεις? Κοίταξε, αυτό που βλέπετε ήδη, ένα μικρό του κομμάτι θα το αναλάβω κι εγώ. Όχι κάθε μέρα, δηλαδή ξέρω εγώ, μία-δύο μέρες την εβδομάδα θα εμφανίζομαι κι εγώ. Θα κάνω αυτά που κάνει και ο Σάκης, ένα μικρό κομμάτι τέλος πάντων του παιχνιδιού. Και από εκεί πέρα θα προσπαθήσω να δώσω και τη δική μου νότα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει αρέσει όλη αυτή η ιδέα στο Γρηγόρη και στην παρέα πάνω. Κοίτα, είναι αστείο δηλαδή το πώς εξελίσσεται η φετινή χρονιά, ραδιοφωνικά για μας, γιατί ο ένας φεύγει για το Nomads για 4 μήνες, γυρίζει και μετά φεύγει ο άλλος για το Survivor. Το καλό είναι ότι είμαστε παρόντες στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά project της χρονιάς. Και αυτό είναι μεγάλη χαρά νομίζω και για τον σταθμό εδώ. Δεν σου είπε κάτι ο Γρηγόρης, τον ρώτησες, γιατί στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχατε on air, να πούμε στο ραδιόφωνο, σου λέει, φίλε, πάρε με μόλις κλείσεις. Πάρε με, ναι, όχι, δεν με ήθελα, για άλλο με ήθελε. Και εγώ νόμιζα ότι με ήθελε γι' αυτό. Κλασικός Γρηγόρης. Έλα ρε φίλε, του λέω τι έγινε, δεν τα μάθες. Όχι για άλλο σε πήρα, να σου πω ρε φίλε, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό πώς γίνεται? Α, ωραία. Τον ρώτησες όμως, ωστόσο? Τον ρώτησα, εννοείται. Ήταν από τους πρώτους που ρώτησα. Γιατί το έμαθα και έτυχε να είμαστε και μαζί τη στιγμή που δέχτηκα το τηλέφωνο. Μιλήσαμε, μου είπε, φίλε, είναι μια πολύ σημαντική κίνηση για την καριέρα σου. Δεν μπορώ να σε συμβουλεύσω αρνητικά για αυτό το πράγμα. Προχωράς και το κάνεις. Κάποιοι θα πούν όμως ότι είσαι και μια κίνηση. Ότι αυτό είναι μια κίνηση της παραγωγής, ίσως για κάποια μικρή πτώση που είχε το Survivor, για ενετική. Ένεση τόνωσης. Για το Survivor. Πιστεύω ότι επειδή είναι μεγάλο το project, σίγουρα θέλει πτωνοτικές ενέσεις, είτε αυτό είναι η ενέργεια που θα φέρω εγώ εκεί, είτε είναι η όλη προσπάθεια της παραγωγής. Εγώ πιστεύω απλά ότι είμαι μια μικρή πτωνοτική ένεση όσον αφορά και την ξεκούραση του Σάκη και την αλλαγή προσώπων, ώστε όταν ένας τηλεθεατής βλέπει 6 μήνες μια συγκεκριμένη εικόνα, φαντάζομαι θα του αρέσει και μια μικρή εναλλαγή. Αυτό το ξέρουν ήδη, γιατί το χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο, το λειτουργούν μάλλον με αυτόν τον τρόπο και στην Τουρκία. Επομένως, φαντάζομαι ότι η Tsun Media ξέρει ακριβώς τι κάνει. Εσύ να πούμε ότι η πρότασή σου δεν ήταν από τον Sky, αλλά από την Tsun Media, σωστά? Ναι, από την παραγωγή. Ναι. Εγώ δεν έχω συμβόλαιο με τον Sky, έχω συνεργασία με την Tsun Media. Είχε συμβόλαιο που έτρεχε μετά το ταλέντο? Όχι, όχι, ήταν για συγκεκριμένο έργο, για το ταλέντο. Και τώρα για το Survivor και προσβλέπω και σε μελλοντική συνεργασία. Μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά, παιδιά, φτύστε. Σκόρδο.
Ματιάσμενο είμαι και ενιστάζω. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά και κάτω στον Άι Δομήνικο. Από μια πρώτη ενημέρωση που έχω, φεύγω την Τρίτη. Επομένως, ναι, πάω να πάρω βρακιά, κάλτσες και τα λοιπά.